Με την ανακοίνωση της απόφασης του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Χανίων, που έκρινε ένοχο τον Μανώλη Καλομήρη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος του Γιώργου Ξυλούρη και την επιβολή ποινής κάθειρξης συνολικά 18 ετών, έπεσε το απόγευμα η αυλαία της πολύκροτης δίκης. Εν τέλει, εδέχθηκε το δικαστήριο ότι ο κατηγορούμενος παρασύρθηκε στην πράξη του από ανάρμοστη συμπεριφορά του παθόντος. Το δικαστήριο απέρριψε κατά πλειοψηφία τον ισχυρισμό ότι ο 31 ετών κατηγορούμενος έδρασε εν βρασμό ψυχικής ορμής, αλλά αποδεχόμενο την εισήγηση της εισαγγελέως της έδρας, αναγνώρισε το ελαφρυντικό της ανάρμοστης συμπεριφοράς του θύματος, γεγονός που καθόρισε την απόφαση να σπάσουν τα ισόβια. Ήταν αναμενόμενο ότι το δικαστήριο κάτι απ' όλα θα αναγνώριζε, διότι ναι, μεν με 5-2 απέρριψε, αλλά με πολύ, και αυτό σπασμένο δεν ήταν ομοιογενές το 5-2 που απέρριψε το βρασμό ψυχικής ορμής, γιατί τρεις δικαστές εκ των 5 έλεγαν ότι ήταν σε βρασμό ψυχικής ορμής κατά την εκτέλεση, αλλά όχι κατά την απόφαση. Δηλαδή και αυτό δεν ήταν ομοιογενές, δεν ήταν συμπαγές αυτό το 5-2, 5 ίδια, 2 ίδια. Το μεικτό ορκωτό εφετείο Δυτικής Κρήτης απέρριψε το αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης για αναγνώριση των ελαφρυντικών του σύνομου βίου και της καλής συμπεριφοράς μέσα στη φυλακή. Επέβαλε στον κατηγορούμενο ποινή κάθειρξης 15 ετών για την ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και 3 χρόνια για παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και οπλοκατοχή, ενώ του επιβλήθηκε και χρηματικό πρόστιμο. Τρεις εκ των δικαστών είχαν την άποψη ότι πυροβόλησαν ταυτοχρόνως. Η πλειοψηφία όμως των δικαστών, 4 δικαστές, απέκρουσαν αυτή την εκδοχή. Δεν θέλησαν να δεχθούν δηλαδή ότι πυροβολήσαν ταυτοχρόνως και οι δύο εμπλεκόμενοι. Η αλήθεια ότι το παιδί μου δεν έφταιγε πουθενά. Να βγείτε να το πείτε. Ο Θεός θα συνδικάσει. Ιδαταθέτε τα δικαστήρια. Ιδαταθέτε τα δικαστήρια. Ο Θεός θα συνδικάσει. Πρωτόδικα ο κατηγορούμενος είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για την ανθρωποκτονία από πρόθεση, χωρίς να του αναγνωριστεί ελαφρυντικό. Ο ίδιος στην έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας στις 10 Νοεμβρίου είχε δηλώσει ότι η εικόνα του νεκρού πατέρα του δεν του άφησε λογική σκέψη, ενώ απολογούμενος ισχυρίστηκε ότι δεν έγινε εγκληματίας από επιλογή.